σοκάκι. Από πίσω, ο Τσούλης. Ο Τσούλης από πίσω. Εμένα μ' αρέσει. Ο λόγος που μπορεί να θεωρείται ή να θεωρείται γενικά με αλφαγιώτα ότι είναι πιο γραφική είναι ότι αντίθετα και με άλλες γυναίκες όπως η Μπιγιονσέ που το είχαμε πει πριν από κάνα δύο χρόνια που και αυτή στη πολύ προχωρημένη ηλικία των 30 αποφάσισε ότι πρέπει να τονώσει λίγο την εικόνα της, να την κάνει λίγο πιο βρώμικη εντός εισαγωγικών, γιατί παρά ήταν λευκή. Ναι, μην φτάσει κάποιους. Δηλαδή εννοεί μέχρι τη Ριάννα, όχι πάρα πολύ. Όχι. Να προκαλεί. Όχι, όχι. Να προκαλεί. Αλλά λίγο νομίζω πιο, ότι λίγο. Εκεί λίγο πριν το παιδί, λίγο μετά το γάμο, λίγο μετά το πρώτο παιδί, κάπως έτσι, το είδε και αυτή. Η διαφορά όμως με τη Μαράια Κάρη είναι ότι η Μαράια Κάρη δεν έχει εξελιχθεί ως καλλιτέχνης. Λέει χειρότερα κομμάτια και χωρίς κανένα παραπάνω περιεχόμενο από ό,τι έλεγε πριν από 20-30 χρόνια. Και να πούμε και το ίδιο το χριστουγεννιάτικο φιάσκο. Το είδε το χριστουγεννιάτικο φιάσκο που εμφανίστηκε live και παίζαμε όλα τα πράγματα. Αυτά όμως συμβαίνουν. Ενώ η Μπιγιονσέ για παράδειγμα έχει αλλάξει λίγο. Δεν είναι αυτό που ήταν παλιά. Γιατί παλιά έλεγε ωραία κοπέλα. Φοβερή φωνή. Αλλά αυτά τα τραγούδια της μήπως τα ξεχνάω. Ενώ με το Lemonade, σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Το μισείς, δεν το μισείς. Προκάλεσε, κάτι πήγε να πει, μίλησε λίγο για το χρώμα της, για την καταβολή της, για την κοινωνία στην οποία ζει. Μαράια Κάρη μιλάει πάλι για κάτι εσόργα και κάτι νηφικά και κάτι γαμίνια. Και επίσης δεν έχει καταλάβει ότι έχει λίγο παχύνι και ότι ξεχυλίζει και ότι κανείς δεν έχει το πώς το λένε. Κανείς δεν είναι το normal, θα σου το πει. Τόσα λεφτά τους δίνει. Ξέρεις τι εννοώ. Δηλαδή... Μπορεί, αλλά μπορεί να μην το βλέπει. Πώς λένε ότι οι ανεροπτικοί βλέπουν τον εαυτό τους στον καθρέφτη και νομίζουν ότι είναι χοντρή ενώ είναι αδύνατη. Μπορεί και αυτή να βλέπει χοντρή και να βλέπει αδύνατη. Ναι, εννοώ ότι βλέπει τον εαυτό της πώς ήταν τότε και σου λέει: όχι, μια χαρά, το ίδιο είμαι, θα κάνω ακριβώς το ίδιο. Ενώ τα χρόνια έχουν περάσει και τα κιλά έχουν περάσει.